Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει με τους αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται για το βιασμό μιας νεαρής γυναίκας μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομονίας. Χαρά λεμόνι, έχουμε εξέλιξη. Ναι, οι δύο αστυνομικοί φίλοι που βρίσκονται στην Ευελπίδων αναμένεται να υποβάλουν απολογητικά υπομνήματα, ενώ η υπερασπιστική τους γραμμή, σύμφωνα με τον δικηγόρο του ενός, θα είναι πως ό,τι έγινε με τη συνένεση της 19χρονης. Το πρωί κατέθεσε στον εισαγγελέα για τρίτη φορά η 19χρονη, η οποία... Θα ακούσουμε την κατάθεσή της σε πολύ λίγο. Φαντάζομαι να ακούσουμε την κατάθεσή της. Να πούμε ότι έχει καταθέσει άλλες δύο φορές, μία φορά στο αστυνομικό τμήμα και άλλη μία στο εσωτερικό υποθέσεων. Έχει εξεταστεί και από τον ιατροδικαστή, που έχει εντοπίσει ίχνη βιασμού στο σώμα της, ενώ ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος και των δύο αστυνομικών ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι κατέγραφαν τις πράξεις τους με την κάμερα που φέρουν στη στολή τους. Να πούμε πάντως... Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ναι. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται βέβαια όσα τους αποδίδονται και εξέδωσε μία ανακοίνωση ο Αλέξης Κούγιας, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων συνήγορος, ο οποίος λέει ότι η 19χρονη μπήκε μόνη της στο τμήμα, μόνη της πήγε στα αποδυτήρια, όπου προσκάλεσε διαδοχικά τον ένα αστυνομικό... Την πάτε σκύλια, λέστε τα η αστυνομία, το τμήμα. Και στη συνέχεια τον άλλον αστυνομικό. Και κατά το συνήγορο βέβαια η ιατροδικαστική έκθεση δεν διαπιστώνει μόλοπες κατά τον κύριο Κούγια. Εμείς θυμόμαστε προχτές που βγάλαμε το θέμα ότι είχε πει ο ένας από τους αστυνομικούς ότι πήγε στο σπίτι της κοπέλας. Ναι. Τώρα το αλλάζουνε. Άρα το αλλάζουν. Από το σπίτι της κοπέλας τώρα ομολογούνται γίνει στο τμήμα. Και τι το τμήμα! Και βιασμός να μην υπήρχε. Που εδώ το κορίτσι λέει ότι είναι βιάστηκα. Εγώ σου λέω βιασμός να μην υπήρχε. Τι είναι. Εγώ σου λέω να μην υπήρχε βιασμός. Να μην είναι υπόθεση βιασμού. Να μην είχε γίνει καταγγελία για βιασμό τη 19χρονη. Τι είναι το αστυνομικό τμήμα. Πάμε να ακούσουμε την κατάθεση της 19χρονης. Πού σοκάρει. Πάνω στη συζήτησή μας μου είπαν ότι περίπου στη μία η ώρα θα τελείωνε η βαρδιά τους και να πάμε όλοι μαζί στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας για να γνωριστούμε καλύτερα. Θυμάμαι που μου είπαν να καθίσουμε σε μια καφετέρια που βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο τμήμα, η οποία ήταν κλειστή λόγω ώρας και συζητούσαμε. Έπειτα μου πρότειναν να με ξεναγήσουν στους χώρους του κτηρίου που βρισκόταν το τμήμα. Συμφώνησα και με οδήγησαν μετά τη σκοπιά στην είσοδο του τμήματος. Δεξιά στο χώρο του ισογείου και αφού κατεβήκαμε κάτι σκαλάκια, φτάσαμε σε ένα δωμάτιο που είχε μια πόρτα η οποία δεν έκλεινε και στο εσωτερικό υπήρχε μόνο ένα μεταλλικό τραπέζι. Μπήκα στο δωμάτιο μαζί με τους τρεις αστυνομικούς. Κάθισα ενώ εκείνοι στέκονταν όρθιοι και συνομιλούσαμε. Τότε, ο είπε να σας αφήσω μόνος με τα παιδιά και έφυγε χωρίς να γνωρίζω πού πήγε. Έπειτα έφυγε και ο... Πάλι με το πρόσχημα να μας αφήσει μόνους. Ο τελευταίος, χωρίς να μου πει κάτι, ξεκίνησε να με φυλάει στο στόμα και εγώ, παρότι αρχικά δεν ανταποκρίθηκα, στη συνέχεια από φόβο ανταποκρίθηκα κι εγώ και τον φίλησα κι εγώ. Μετά έβγαλε τη ζώνη και το όπλο του. Βρισκόμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μέρος από την κατάθεση της 19χρονης. Ξαναλέμε. Ό,τι και εγώ σας λέω και να μην υπήρχε βιασμός και να μην υπήρχε καταγγελία για βιασμό. Τι είναι το αστυνομικό τμήμα? Τι γίνεται δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα? Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την Κίτη Γαρμπή. Να δούμε τώρα, επειδή έχουμε πει αυτό το θέμα, να δούμε τι έγινε στο πρωινό, στον Αντένα, που αρπάχτηκα στην ουσία Κούγιας με Λιάγκα. Για αυτό το θέμα. Αρπάχτηκα για αυτό το θέμα. Ναι, ξεκίνησε από αυτό το θέμα δηλαδή η ιστορία. Ναι. Και μετά έγινε προσωπική κόντρα με τον Αλέξη Κούγια να λέει στον Λιάγκα ότι δεν θα έχει καλή τύχη αν συνεχίσει και τα βάζει με τον Αλέξη Κούγια, μαζί του. Για να ακούσουμε. Είναι κάτι συνηθές. Εάν ζηλεύετε τη δόξα συναδέλφων σας που γίνονται εισαγγελίες, δεν θα έχετε καλή τύχη με μένα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο. Είναι μια εντελώς περίεργη περίπτωση. Υπάρχει ένα κορίτσι 19 ετών με ό,τι είναι η προσωπική κατάσταση, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε και πρέπει να το προστατεύσει και η δικαιοσύνη. Και το δεύτερο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Ωραία. Αυτή την αλήθεια θα τη δώσουμε εμείς
στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα προσπαθήσει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αφού σας διαβεβαιώσω, για να ηρεμήσετε κι εσείς, ότι δεν ζηλεύω κανένα συναδελφό μου και καμία δόξα του. Μια χαρά, ακολουθώ τον δικό μου δρόμο. Ωραία, ωραία, ακολουθώ τον δικό μου δρόμο. Ακούστε με λίγο τώρα να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Έχουν τα δικά του εκεί. Από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζονται καινούργιε μηνύσει και εξώδικα, γιατί θυμόμαστε ότι είχε κάνει ο κύριο Κούγια αγωγή στην Face Corda που ήταν στο πρωινό. Τώρα, άμα συνεχίσουν έτσι, μάλλον βλέπω ότι. Του... Ναι, θα έρθει και η σειρά του Γιώργου Λιάγκα. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι άλλο έχει συμβεί, κυρίε και κύριοι. Πάμε να δούμε με την Κέντη Γραμπή, ναι. Η οποία λέει ότι όλα αυτά που έγιναν ήταν μεγάλη διαφήμιση για εκείνη και τον σύζυγό τη. Μιλάει φυσικά για τη δικαστική διαμάχη που έχουν τόσο ίδιο όσο και ο σύζυγό ο Διονύση Χινάς με το νυχτερινό κέντρο που ήταν να κάνουν τι εμφανίσει του. Γεια σα. Στο Twitter έχετε πάρα πολύ όμορφα σχόλια για, το, για τη θέση σας εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τον κόσμο του Twitter τον αγαπάω και με ενδιαφέρει η γνώμη του. Ο Διονύσης ανακοίνωσε τη νέα του συνεργασία στο Box με την Δίβια Δάμου. Ναι. Πάμε μπροστά, νέα ξεκινήματα. Μα ούτε συζήτηση. Ο Διονύσης παίρνει τη θέση που του δικαιωματικά του ανήκει, ξαναμπαίνει στο θρόνο του. Αυτό που ξέρει να κάνει καλά τα τελευταία 12 χρόνια και να είναι πρωταγωνιστής, αυτό καλείται να κάνει και αυτή τη φορά. Ό,τι έχει γίνει, το έχετε αφήσει πίσω ή θα λυθεί με τη νομική οδό? Με τη νομική οδό βεβαίως. Δεν μένουν πίσω όλα αυτά. Όλα αυτά που έγιναν ήταν μεγάλη δυσφήμιση για μας. Οπότε δεν νομίζω να μείνει έτσι. Γιατί βλέπουμε στο... Μάλιστα. Αυτά είναι και τη Γαρμπή για τα όσα έγιναν με τον νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν ήταν εμφανιστήριο Διονύσης Χινάς. Θυμόμαστε όλη αυτή την ιστορία που του άφησε σύξυλους βέβαια όλο το σχήμα. Για τη Μαρκίζα. Για τη Μαρκίζα. Πάμε τώρα να δούμε. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι άλλο έχει συμβεί με τη Φέη Σκορδά. Τι έγινε με τη Φέη? Είχαν μια τυχομηθεία, ναι. Μπορούμε να το πούμε, την Έλενα Χριστοφούλου όσον αφορά το γάμο. Ναι. Και εκεί κάπου μπλέχτηκαν τα πράγματα, ή μια κουβέντα έφερε το άλλο και τελικά αναγκάστηκαν να περάσουν τις διαφημίσεις προκειμένου να μην απαντήσει κανένας από τους δύο τίποτα. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι και η Φέη Σκορδά φυσικά έχει πάρει διαζύγιο από τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και η κυρία Χριστοπούλου είχε ένα άσχημο διαζύγιο με τον κύριο Καλίτσι. Ναι, αλλά έχει εξώδικο και ασφαλιστικά μέτρα να μην αναφέρεται. Να μην αναφέρεται, ναι. Εδώ αναφερθήκαν γενικά στο χρόνο, δεν είπαν κάτι για όνομα. Για πάμε να καταλάβουμε. Ωραίος. Ωραίος άντρας, μεγαλώνει ωραία. Αυτό συζητούσαμε με την Έλενα, έτσι, στην πρώτη εικόνα που τον βλέπεις. Ερώτησα και μου απάντησε η Έλενα ότι έχει παντρευτεί 4 φορές ουσιαστικά. Η τρίτη είναι με την ίδια, τρίτη και τέταρτη με την ίδια γυναίκα. Ναι, δύο φορές. Ναι, εμένα μου κάνει τρελό αυτό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, το σέβομαι απεριόριστα, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται... Τόσες γυναίκες με τα παιδιά και όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, εγώ ένα χωρισμό έκανα και έκανε σπλάτερ και ούτε να δει τίποτα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, μπράβο του, θα έπρεπε να γράψει βιβλίο για να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτό. Αλλά τρελάνε, πραγματικά. Απάντησε όμως. Πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι δικό μου. Δεν είναι ότι εγώ είμαι ο Άγιος που θέλω να έχω πολύ καλές σχέσεις. Και οι δύο πλευρές έτυχε να θέλουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ζηλεύεις, δεν αντιδράσεις. Σαν να παντρεύτηκε την ίδια γυναίκα. Δηλαδή, μισό, δεν βαριέται. Αυτό μου κάνει. Τρεις φορές παντρεύτηκε. Τέταρτη την ίδια γυναίκα. Μισό, δεν βαριούνται. Εγώ το έχω απορία. Δηλαδή, αν άλλο δεν παντρεύεται μια φορά. Μια φορά και με το ζόρι η νέα γυναίκα. Καλά, δεν είσαι και το μέτρο τώρα τη ελληνική κοινωνία. Καμία. Κοίταξε, ο Βούρος είχε μία έντονη συναισθηματική ζωή και αυτά τα πράγματα τυχαίνουν. Καλά, και εμείς έχουμε, αλλά δεν το κάνουμε γάμο. Ναι, δεν μου έχεις φέρει 4 διαζύγια. Γιατί να μην κάνεις γάμους? Ναι, εννοώ ότι μπορείς και να... τώρα που φούντωσε, κάτσε, να το βάλουμε στο κάτσε. Μπορείς να είσαι αισθηματίας, αλλά χωρίς κουλούρα. Ναι, αλλά όσοι είναι αισθηματίες, την πατάνε στη ζωή. Γιατί έρχονται παιδιά στη ζωή, γιατί θέλεις, κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο τη συντροφικότητας. Καλά, είναι ανάγκη να παντρευτείς. Όταν παντρεύεσαι, Αφροδίτη μου, δεν παντρεύεσαι γιατί πας να χωρίσεις. Παντρεύεσαι γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι. Υπάρχει και αυτό, Χριστοπούλη, το ακούς. Το τρίτο τέταρτο βέβαια το είπε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που σου αφήνουν τέτοιο αποτύπωμα που αφού τους χάνεις, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι. Εσύ δηλαδή το καταλαβαίνεις τώρα αυτό, πες μου, αλήθεια. Εγώ γενικά προσπαθώ να καταλάβω τους άλλους. Εντάξει. Κάποια στιγμή θα σου μιλήσω για μένα. Αλλά θα ήταν μεγάλη ανατροπή αν εσύ τώρα σε όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει έβρισκες μια ωραία λύση. Και όχι, ποτέ. Θα ήταν ωραίο πάντως, δεν θα ήταν ωραίο.
Δεν θα το ήθελες εσύ, ειλικρινά σου λέω. Δεν θα ήθελες να ήταν τα πράγματα ίσως, θα κλάψεις, θα γελάς, τι θα κάνεις. Για φημίς. Δεν θα ήταν ωραίο να ήταν Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Vegas Live Stage, λοιπόν. Γονίδης Μελάς στο Vegas. Άνοιξε την Παρασκευή Σάββατο. Χαμός έγινε. Να πούμε, ήταν δύο απίστευτες, μαγικές βραδιές. Με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ αγάπη για τους σπουδαίους αυτούς καλλιτέχνες μας. Με ένα τρελό κέφι, με μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Γονίδης Μελάς στο ανακαινισμένο Vegas Live Stage. 212-214-5050, το τηλέφωνο κρατήσεων, Πέτρου Ράλη 29 στον Ταύρο. Και Πέμπτη ανοιχτά. Και Παρασκευή και Σάββατο. Και Πέμπτη, γιατί οι Πέμπτες πλέον αποκτούν νόημα για όσους θέλουν να διασκεδάσουν. Μπορούν να καλέσουν στο 212-214-5050. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς και ένα τεράστιο επιτελείο καλλιτεχνών είναι εκεί για να περάσετε μοναδικές, εκπληκτικές βραδιές διασκέδασης. Σταμάτης Γονίδης, λοιπόν, Ζαφύρης Μελάς στο Vegas Live Stage, Πέτρου Ράλη 29, στον Ταύρο, τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-5050. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε. Έχουμε επιστροφή της Ρούλας Κορομιλά. Ναι. Για πάμε να δούμε, γιατί έχουμε επιστροφή της αγαπημένης Ρούλας Κορομιλά στο τηλεοπτικό τοπίο. Ακούγαμε το καλοκαίρι ότι θα τη δούμε στην κρατική τηλεόραση. Δεν θα αλλά είναι. Όχι. Επιστρέφει στο Μέγκα. Επιστρέφει λοιπόν στο Μέγκα η Ρούλα Κορομιλά. Παρακαλώ, το πάνω. Ελάτε. Πάμε. Θα παρουσιάσει λοιπόν μία εκπομπή η οποία δεν θα είναι πρωινό, γιατί ακουγόταν να θα κάνει πρωινό στην ΕΡΤ. Ναι. Τελικά δεν θα είναι πρωινό, θα είναι η εκπομπή σπίτι με το Μέγκα. Άρα το σπίτι μουσικό. Με το Μέγκα. Το έχει ξανακάνει μια φορά όμως. Ναι, τώρα θα είναι μόνιμα. Θα παρουσιάζει μόνιμα. Ξέρουμε ότι αυτή είναι μια εκπομπή η οποία δημιουργήθηκε στην ουσία μέσα στην πανδημία. Είχε υψηλή τηλεθέαση. Είχε υψηλή τηλεθέαση, φιλοξένησε πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Τώρα λοιπόν θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σταθερή και θα είναι οικοδέσμη με η Ρούλα Κορομιλά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν επιστροφή στο Μέγκα. Σπίτι... σπίτι με το Μέγκα. Με το Μέγκα, λέγω, η μουσική αυτή εκπομπή, η οποία έχει σαρώσει τηλεθέαση. Ναι, ναι, πολύ έκανε ψηλά νούμερα πάρα πολύ. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στον Νοέμβριο θα ξεκινήσει κιόλα. Μέσα στον Νοέμβριο. Mm-hmm. Μάλιστα, πάμε τώρα. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε και να απολαύσουμε, παρακαλώ πολύ. Το αγαπημένο μας Golden Reaction Corrosion. Το αγαπημένο αυτό προϊόν και σήμερα για εσάς. Όχι ένα, δύο μπουκάλια. Δύο μπουκάλια για εσάς στο 211-1600 για ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Δύο Golden Reaction Collagen, full σε κουρκουμίνη, full σε βιταμίνη για να έχουμε καλή υγεία στον οργανισμό μας φυσικά. Μακριά τα κρυολογήματα, μακριά οι ιώσεις, γιατί εδώ μας δίνει δύναμη, μας φτιάχνει το ανασωπητικό μας σύστημα. Δύο Golden Reaction Collagen με κουρκουμίνη, βιταμίνες και φυσικά δώρο για εσάς 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Παρακαλώ. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θέλω να σας πω ότι οι ιδιότητες της κουρκουμίνης είναι, πρώτα απ' όλα έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ στο γεγονός ότι με το που μπήκε η κουρκουμίνη μέσα στο Golden Reaction Collagen, αμέσως άλλαξε ολόκληρη η φόρμουλα.
έχει αντιοξειδωτική δράση. Να πούμε ότι αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF, βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, που είναι και το ζητούμενο, και επίσης συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλοι μας όχι μόνο να δοκιμάσουμε τον Golden Reaction Collagen, αλλά και να φροντίσουμε την υγεία μας και να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει και τι μπορεί να μας κάνει. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό, έχει μέσα πάρα μα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Και βέβαια για τα νύχια μας, τα οποία δεν θέλουμε να σπάνε, γιατί πολλές φορές κάνουμε δουλειές στο σπίτι, πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ με διάφορα έτσι, καθαριστικά μέσα στο σπίτι, τα οποία πολλές φορές ταλαιπωρούν τα νυχάκια μας. Γι' αυτό το λόγο το Golden Reaction Collagen φροντίζει εκ των έσω την υγεία. Με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum, όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Θα πούμε ότι το κολαγόνο συμβάλλει θετικά στην υγεία του οργανισμού μας, καθώς παίζει σπουδαίο ρόλο πρώτα απ' όλα στη διατήρηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας, των οστών και των αρθρώσεών μας. Επιπλέον, να πούμε ότι δρά ενάντια στη γύρανση και προάγει την υγεία των ιστών των οργάνων μας. Να πούμε ότι βελτιώνει την πέψη, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερα, να πούμε, εύπεπτη και υπολεργική πρωτεΐνη είναι το κολαγόνο. Να πούμε ότι βελτιώνει το δέρμα, αυξάνει τη σφριγγυλότητα, την απαλότητα και βοηθάει στην επιδιόρθωση του δέρματος. Μπορεί να βελτιώνει δηλαδή γενικότερα την υγεία των νυχιών και των μαλλιών μας, κάτι το οποίο το θέλουμε, και επίσης βελτιώνει την υπατική υγεία και βοηθάει τις διαδικασίες αποτοξίνωσης, κάτι το οποίο θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε στον οργανισμό μας, γιατί σίγουρα το Golden Reaction Collagen μπορεί να φροντίσει την υγεία του οργανισμού μας γενικά και την καθημερινότητα. Όλοι εσείς που θέλετε να παραλάβετε την υπέροχη αυτή προσφορά μπορείτε να την βρείτε μόνο στην TV Forum, στο 211.600. Τηλεφωνήστε τώρα κι εσείς για να αποκτήσετε την υπέροχη αυτή προσφορά του Golden Reaction Collagen. 2 θα πάρετε και βέβαια 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά για όλους εσάς. Βέβαια, χωρίς κανένα κόπο, με ένα απλό τηλεφώνημα με αστική χρέωση. 211-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.